Καταρχήν να σας πω ότι έφυγα για λόγους σπουδών. Έζησα στο εξωτερικό και όταν γύρισα προτίμησα την Αθήνα. Αλλά τώρα ξανά έφυγα και από την Αθήνα και ζω στο εξωτερικό και είμαι με το ένα πόδι στην Αθήνα και με το άλλο είμαι στο Λονδίνο. Οπότε, το επόμενο μάλλον θα είναι, μπορεί και από την άλλη πλευρά. Σιγκαπούρη είναι πιο ωραία. Και μια που ανέφερα τη Σιγκαπούρη, να πω, δεν το έχω βρει. Ναι, να τη βρούμε. Τέλεια. Είναι, πώς φαίνεται. Πού πατάμε? Το F5. Όχι F11. Ούτε F5. Να δούμε εδώ στο view. Full screen. Ωραία, και μια που είπαμε για Σιγκαπούρη και σε συνέχεια αυτό που είχε πει νωρίτερα η κυρία Κατόπη, και μια που το θέμα συζήτησης είναι τα ξενοδοχεία και η τεχνολογία και όλα αυτά, θα ξεκινήσω με πάτημα την κυρία Κατόπη που λείπει τώρα και το ξενοδοχείο το Αμάν, ότι και έτσι γίνεται και η διασύνδεση με τη Σιγκαπούρη, επειδή η έδρα τους είναι στην Σιγκαπούρη. Θα πω ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που τη θέλουν την τεχνολογία και υπάρχουν άλλα ξενοδοχεία που δεν τη θέλουν την τεχνολογία. Ή μάλλον και για να μην παρεξηγηθώ, δεν θέλουν την έντονη τεχνολογία. Ειδικά τα ξενοδοχεία πόλης δεν θέλουν την έντονη τεχνολογία, ενώ τα ξενοδοχεία τύπου Αμάν ή κάποιον άλλον, Banyan Tree, Oberai κτλ. Τη θέλουν την τεχνολογία και μάλιστα τη θέλουν έντονα. Έχουμε εμπλακεί σε δύο, σαν γραφείο, έχουμε εμπλακεί σε δύο ξενοδοχεία αυτής της εταιρείας, όχι στην Ελλάδα, ένα στην Ιταλία, στη Βενετία, που έγινε γνωστό για άλλους λόγους κοσμικούς, και ένα στο Μαυροβούνιο, που γίνεται τώρα, όπου μας ζητήθηκε η τεχνολογία να είναι έντονη, ότι δεν τους ενδιέφερεν ούτε οι καταναλώσεις ρεύματος, ούτε τίποτα. Και βεβαίως δικαιολογείται ότι οι καταναλώσεις δεν τους ενδιαφέρανε λόγω των τιμών των οποίων χρεώνανε, που μας έδειξε πριν η κυρία Κατόπη, και είναι λογικό. Επιπλέον, οι άνθρωποι εκεί πέρα πηγαίνουν για να μείνουν 1-2 εβδομάδες. Δεν πάνε όπως πάμε εμείς οι ταξιδευτές για 2 βράδια, οπότε να έχουμε την ανάγκη να μάθουμε ένα σύστημα για το πώς γίνεται η διαχείριση του φωτισμού ή της εικόνας ή του ήχου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, θα σας προχωρήσω. Έχουμε μία ανάγκη ύπαρξης τεχνολογίας στα ξενοδοχεία σήμερα, χωρίς όμως αυτό να έχει να κάνει απαραίτητα με τις ανάγκες που έχει ο πελάτης. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, σαν αρχιτέκτονας, με το πώς σχεδιάζουμε ένα ξενοδοχείο, γιατί αυτό είναι το θέμα μου που με ενδιαφέρει και θα περάσω μέσα στην τεχνολογία. Όταν σχεδιάζουμε ένα ξενοδοχείο, έχουμε 4 παράγοντες τους οποίους θέλουμε να εστιάσουμε, που είναι η μοναδικότητα, είναι η πολυτέλεια, είναι το αναπάντεχο, το wow, που λέμε, και είναι να δημιουργήσει ένα σκηνικό, μια μαγεία, ένα θεατρικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, ελέγχουμε και την τεχνολογία. Κοιτούμε να εφαρμόσουμε νεοτερισμούς, να εφαρμόσουμε νέα προϊόντα, και που είναι όμως άλλες φορές φιλικά και άλλες όχι. Να εφαρμόσουμε νέα τεχνολογία, η οποία έχει να κάνει με υλικά και με λειτουργίες. Να παίξουμε με τις αντιθέσεις, όχι τόσο απαραίτητα τις φωτιστικές αντιθέσεις, όσο με τις αντιθέσεις συναισθημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν, με τη μουσική, με την εικόνα, και να δημιουργήσουμε κάποια σκηνικά. Θα σας πω ορισμένα πράγματα μέσα από παραδείγματα από έργα τα οποία έχουμε συμμετάσχει και τα οποία μας οδηγήσανε στο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Αυτό είναι οι εικόνες, τα renders, από το ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό το επέλεξα, το MET.
που έγινε που ολοκληρώθηκε το 10. Αυτά ήταν τα ρέντες και αυτή είναι η πραγματική φωτογραφία όπως έγινε. Εδώ πέρα προσπαθήσαμε να αποδώσουμε όσο πιο πιστά γινόταν αυτό που ήθελε ο πελάτης, ο οποίος πελάτης μας είχε ζητήσει να έχει στο briefing το αρχικό να υπάρχει μία λειτουργικότητα και ταυτόχρονα μία πολυτέλεια. Κοιτάξαμε λοιπόν εδώ πέρα η τεχνολογία να βοηθήσει ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα σκηνικά σε ό,τι αφορά το φωτισμό. Να διευκρινίσω κάτι, ότι ασχολούμαι με μία ιδιαίτερη, με μία ειδικότητα της αρχιτεκτονικής, ο οποίος είναι ο φωτισμός. Δηλαδή, ουσιαστικά, το πτυχίο είναι αρχιτεκτονική, αλλά ασχολούμαι με lighting design. Άρα, μέσα από το πρίσμα αυτό, ό,τι θα σας πω έχει να κάνει με την τεχνολογία. Το ξενοδοχείο, το MET, στο οποίο έχουμε εφαρμόσει αρκετά στοιχεία τεχνολογικά προηγμένα για την εποχή εκείνη, για το 2010, βραβεύτηκε το 2010 με δύο βραβεία. Το ένα αφορούσε το ξενοδοχείο σαν ξενοδοχείο για το lighting design και το επίσης βραβεύτηκε το ρεστοράν του ξενοδοχείου, το Chan. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα και αν λειτουργεί, για τον ίδιο λόγο. Όπως θα δείτε, δεν υπήρχε τίποτα συμβατικό στο σχεδιασμό του και στην υλοποίησή του. Ήταν όλα συστήματα τα οποία είχαν εμφανιστεί τουλάχιστον ως προς το φωτισμό τότε ή παρουσιαζόντουσαν σε τόσο μεγάλη έκταση τότε. Το ξενοδοχείο, το restaurant, το Chan, για παράδειγμα, είχε χρήση μόνο με οπτικές ίνες και με φωτισμό LED. Το 2010, να πω ότι η τεχνολογία των LEDs, δηλαδή αυτές οι λαμπτήρες που εξοικονομούμε μεγάλη ενέργεια, έχουμε μεγάλη οικονομία, δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη και ούτε ήταν ιδιαίτερα οικονομικές. Παρ' όλα αυτά, μπορέσαμε με το σχεδιασμό και δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο, για το οποίο βέβαια και βραβεύτηκε το εστιατόριο για καλύτερο φωτισμό την εποχή εκείνη. Το αναπάντεχο και την πολυτέλεια την επιζητούμε και μπορούμε να την μεταφράσουμε και να την αποκτήσουμε με διάφορους τρόπους. Αλλά βέβαια, καλύτερο απ' όλα είναι το φυσικό τοπίο. Εδώ είναι το Κώστα Ναυαρίνο στην Πελοπόννησο, όπου μόνο του το περιβάλλον μιλάει. Είναι περιτριγυρισμένο από πράσινες εκτάσεις, γήπεδα γκολφ, πάρα πολλά λιόδεντρα. Ο φωτισμός το κάνει ιδιαίτερο τη νύχτα. Για το ξενοδοχείο αυτό μας είχαν ζητηθεί ιδιαίτερα πράγματα. Μας είχε ζητηθεί, για παράδειγμα, να έχουμε έλεγχο, να υπάρχει πολύ καλός έλεγχος φωτισμού μέσα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά όχι στα δωμάτια. Δεν θέλανε στα δωμάτια να υπάρχουν σύνθετα συστήματα. Εκεί επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν απλά ομαδοποιημένοι διακόπτες που να επιτρέπουν στον χρήστη, στον πελάτη, να μπορεί να βρίσκει όλες τις λειτουργίες, τα ρολά, τα στόρια, τα blinds, τη συσκότηση με μπουτόν, τα οποία έχουν σύμβολα. Πόσο. Έχουμε δημιουργήσει, σχεδιαστήκαν διάφορα φωτιστικά. Στη Μύκονο, στο Σάντα Μαρίνα, στο ξενοδοχείο, που ολοκληρώθηκε πριν από 2 χρόνια, πριν από 1 χρόνο, εκεί οι ανάγκες ήταν εντελώς διαφορετικές και χρησιμοποιήσαμε άλλου είδους τεχνικές. Εκεί ήθελε ο πελάτης, οι χρήστες, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σενάρια, dimming και οτιδήποτε άλλο. Και τους δώσαμε τη δυνατότητα αυτή. Κάποιες φωτογραφίες. Βλέπετε ότι έχουμε δυνατότητες για να κάνουμε, να βάλουμε σύμβολα πάνω στα... Και αυτό είναι το τελευταίο ξενοδοχείο της Κόκοματ στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, όπου
Δεν είναι renders, είναι κανονικές φωτογραφίες. Το ξενοδοχείο λειτουργεί, ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Οι πελάτες, οι ιδιοκτήτες μάλλον της Κόκοματ, αυτό που τους ενδιέφερε είναι να δημιουργήσουν ένα μοναδικό αντικείμενο με νέες τεχνολογίες, νέα συστήματα, μεγάλες εξοικονομίες ενέργειας. Στο ξενοδοχείο δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από πηγές εξοικονόμησης ενέργειας. Και αυτό μας έχει βοηθήσει ούτως ώστε να μειώσουμε τις καταναλώσεις και να πάμε να διεκδικήσουμε κάποια βραβεία για πράσινη ενέργεια. Κάποιες επιπλέον φωτογραφίες. Και τι υπάρχει για το μέλλον. Στο μέλλον νομίζω ότι η τεχνολογία θα είναι αυτή η οποία θα μπαίνουμε σε ένα ξενοδοχείο, και θα μας λέει, θα γνωρίζουν από νωρίτερα ποιες είναι οι προσωπικές μας προτιμήσεις, τι θέλουμε, σε ποιο δωμάτιο είμαστε και θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά, παίρνοντας μόνο το κλειδί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Γραβάνη? Αν δεν υπάρχει, μπορούμε να προχωρήσουμε και ίσως στο τέλος επανέλθουμε. Ωραία.